Μια σειρά από διαδικτυακά εργαλεία της Google θα διευκολύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παρουσία τους στα αποτελέσματα των αναζητήσεων, αλλά και να προωθήσουν τις προσφορές τους. Η επέκταση της τουριστικής περίοδου όλο το χρόνο και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ο στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για την οποία μίλησε στο SBC ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Πάνος Λιβαδάς. Αυτή η πρωτοβουλία είναι όντως μια σημαντική πρωτοβουλία, εφαρμόζεται πιλωτικά για την Κρήτη. Και ο στόχος της είναι να προσθέσουμε ακόμα μια σειρά από εργαλεία στο διαδίκτυο που να βοηθήσουν στην επέκταση της τουριστικής σεζόν. Η ίδια η Google προσφέρει μια πλατφόρμα από εργαλεία, τα οποία θα βοηθήσουν επιχειρήσεις από ξενοδοχεία μέχρι και το τελευταίο μπαράκι, να μπορέσει να δημοσιοποιήσει και να κάνει εύκολη την πρόσβαση στο τι έχει να προσφέρει αυτή η επιχείρηση στους επισκέπτες που εξετάζουν τη δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα σε περίοδο μη αιχμής. Τα social media αλλά και η τηλεφωνική γραμμή hotline θα είναι σύμφωνα με τον κύριο Λιβαδά συμπληρωματικά και υποβοηθητικά εργαλεία που θα πρέπει να αξιοποιήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να διευκολυνθούν στην αναζήτησή τους οι δυνητικοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια υποβοήθηση με τεχνικό τρόπο προκειμένου να είναι πιο προσβάσιμη η πληροφορία του τι επιτυγχάνει ο κάθε επιχειρηματίας μέσα από την έρευνα, από το search το οποίο κάνουν οι δυνητικοί επισκέπτες μας από όλο τον κόσμο. Η υποστήριξη για το πώς να διαχειριστεί μια επιχείρηση τις ιντερνετικές δυνατότητες, social media όπως είναι το Facebook κλπ, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά στο site μιας επιχείρησης, πώς μπορούν να βοηθήσουν να καταλάβει ο καταναλωτής ακόμα καλύτερα. Υπάρχει hotline, υπάρχει τηλεφωνική γραμμή την οποία έχουν εγκαθιδρύσει προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης και δεξιοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση Google. Η αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας του ελληνικού τουριστικού κλάδου θα συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο τουρισμός παίζει έναν τεράστιο ρόλο στην οικονομία μας και στις περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας οι οποίες είναι άμεσα ή έμεσα συνδεδεμένες με τον τουρισμό. Άρα λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα μειώνουμε την εποχιακότητα, αυτό είναι μια επιτυχία. Όταν αυξάνουμε την πιθανότητα οι τοπικές αγορές, οι παραδοσιακές τέχνες, τα τοπικά προϊόντα να τα καταλάβουν και να τα αγαπήσουν τέχνες. Αυτό βοηθάει την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία. Όταν γενικότερα οι ξένοι καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να περιορίζεται στον Μάρτιο ή στον Οκτώβριο, αλλά είναι σχεδόν 12 μήνες το χρόνο ελκυστική, όλα αυτά τα πράγματα βοηθούν βεβαίως στις θέσεις εργασίας, βοηθούν την οικονομία μας, βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες, τις παραδοσιακές μας τέχνες και τα προϊόντα και δίνουν πάρα πολύ μεγάλη ανάσα σε όλες τις περιοχές που έχουν τέτοια συγκριτικά πλεονεκτήματα, υπέροχα συγκριτικά πλεονεκτήματα να προσφέρουν και που απλά δεν είναι τόσο γνωστά. Το Grow Greek Tourism Online αποτελεί μια ακόμη πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό. Αν πράγματι τουριστικές επιχειρήσεις υιοθετήσουν ψηφιακές δεξιότητες και διαδικτυακά εργαλεία, θα ενισχύσουν την ανάπτυξή τους και πέραν της καλοκαιρινής σεζόν.